η κόκκινη γραμμή έχει ξεπεραστεί από το ΝΑΤΟ. Αυτό επεσήμανε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις που έκανε η Υπουργός Άμυνας της Αυστρίας Κλαούντια Τάνερ, σχολιάζοντας την απόφαση της Δύσης να επιτραπεί στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει τα όπλα της για να χτυπήσει στόχους εντός της Ρωσίας. «Είμαι τουλάχιστον ικανοποιημένη που ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γεν Στόλτεμπεργκ, διευκρίνησε ότι το ΝΑΤΟ δεν θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία. Σημειώνεται ότι αρκετά μέλη του ΝΑΤΟ έχουν υποστηρίξει ανοιχτά τη χρήση όπλων δυτικής παραγωγής για διασυνοριακά χτυπήματα κατά της Ρωσίας τις τελευταίες εβδομάδες. Αυτό από πολλούς μεταφράζεται ως επιμονή της Δύσης να είναι μέρος στη σύγκρουση. Η Δύση πάντως από την πλευρά της υποστηρίζει ότι θέλει μόνο να ενισχύσει τις προσπάθειες του Κιέβου να σταματήσει την όθηση της Ρωσίας στην περιοχή του Χάρκοβο. «Η κόκκινη γραμμή έχει ξεπεραστεί», δήλωσε η Τάνερ, όταν ρωτήθηκε για την άδεια των ΗΠΑ της Γαλλίας και της Γερμανίας να χρησιμοποιήσουν τα όπλα σε διασυνοριακά πλήγματα. Όταν ρωτήθηκε πώς αλλιώς το Κίεβο θα μπορούσε να σταματήσει την επιχείρηση στο Χάρκοβο, η Υπουργός Άμυνας απάντησε ότι ως στρατιωτικά ουδέτερο κράτος δεν είναι δικό μας μέρος να κρίνουμε. Ο Στόλτεμπεργκ υποστήριξε ότι το στρατιωτικό μπλοκ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ δεν σχεδιάζει να αναπτύξει χερσαίες δυνάμεις στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Παρόλα αυτά, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι είναι σχεδόν έτοιμος να οριστικοποιήσει έναν διεθνή συνασπισμό για να στείλει επίσημα δυτικούς στρατιωτικούς εκπαιδευτές για να εκπαιδεύσουν τις δυνάμεις του Κιέβου στην Ουκρανία.